Πανελλήνιο συνέδριο που θέτει στο επίκεντρο τη δημιουργία νέων ποικιλιών φυτών που μπορούν να αποφέρουν υψηλότερες αποδόσεις πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Ξενία. Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Γενετικής Βελτίωσης Φυτών διοργανώνει το 18ο Πανελλήνιο συνέδριό της στο Βόλιο, που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ενώ συνδιοργανωτής είναι το Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τίτλος του συνεδρίου: Βελτίωση φυτών, καινοτομίες και προοπτικές για βιώσιμη ανάπτυξη, με φόντο την ενεργειακή αλλά και την κλιματική κρίση. Το σημερινό συνέδριο είναι το 18ο κατά σειράν συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής και Βελτίωσης των Φυτών, η οποία είναι μια μη κερδοσκοπική επιστημονική καθαρά εταιρεία, που στόχο έχει να αναδεικνύει τα θέματα που αφορούν την γενετική βελτίωση των φυτών. Το σημερινό, μάλλον το παρόν συνέδριο, το οποίο διεξάγεται αυτό το τρίμηνο εδώ στο Βόλο, έχει σαν τίτλο «Γενετική βελτίωση φυτών, καινοτομίες και προοπτικές για την βιώσιμη ανάπτυξη». Τα θέματα που αναπτύσσονται αφορούν τις προσεγγίσεις της επιστήμης της γενετικής βελτίωσης των φυτών για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες ανάγκες και τις σύγχρονα προβλήματα που δημιουργούνται. Αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό στο συνέδριο είναι ότι συγκεντρώνει όλους τους επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο από όλη την Ελλάδα, από όλα τα πανεπιστήμια, τα γεωπονικά πανεπιστήμια της χώρας, αλλά και τα ερευνητικά ιδρύματα τα οποία υπάρχουν, και δίνει τη δυνατότητα κυρίως σε νέους ανθρώπους, νέους ερευνητές, να παρουσιάσουν τις εργασίες τους. Το συνέδριο εμφάνισε εξαιρετική επιτυχία. Ήταν 4 χρόνια που λόγω των ειδικότερων καταστάσεων και κυρίως με το πρόβλημα του κορονοϊού δεν είχαν γίνει αντίστοιχα συνέδρια στη χώρα μας. Και έτσι είχαμε αποτελέσματα της τελευταίας τετραετίας. Αναδείχθηκαν καινούργια θέματα, τα οποία εστιάζουν στην αξιοποίηση του γενετικού υλικού για να λύσει προβλήματα τόσο παραγωγικότητας, όσο και θέματα που έχουν σχέση με προστασία του περιβάλλοντος, με θέματα διατροφής, παραγωγής ασφαλών τροφίμων. Και το επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι αναδεικνύονται οι εργασίες για τη δημιουργία των καινούριων ποικιλιών με τα σύγχρονα χαρακτηριστικά που θα προωθηθούν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα στους Έλληνες παραγωγούς. Στο συνέδριο πάντως αναμένεται να παρουσιαστούν πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες σε τομείς που αφορούν στη βελτίωση φυτών. Μεταξύ των ενωτήτων, βελτίωση φυτών στην εποχή της γονιδιωματικής, σύγχρονη γεωργία για ασφάλεια και επάρκεια τροφίμων.